γιατί έχουμε την Ειρήνη τη Μασχαλέρη που θα μας πει σήμερα τι πρέπει να τρώμε και τι να πίνουμε στην παραλία. Και εγώ έχω να πω ότι στην παραλία πρέπει να πίνουμε Lipton Ice Tea, Lipton Green Ice Tea που περιέχει στέβια μέσα, έχει 30% λιγότερες θερμίδες και μπορώ να σε κεράσω και τώρα να δροσιστείς. Έχει πολύ ωραία γεύση. Ξέρεις ότι τα στέβια είναι 200-300 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. Με πολύ λίγες θερμίδες, είναι και για διαβητικούς. Δεν ανεβάζει καθόλου το γλυκαιμικό δείκτη στέβια. Γενικά είναι θεωρώ και ζάχαρη του μέλλοντος. Και θα είναι, παιδιά. Ότι είναι και γλυκό. Δηλαδή δεν είναι ότι φυσικά το πίνεις επειδή δεν έχει ζάχαρη. Και δεν το καλό με τη στέβια είναι ότι είναι απόλυτα φυσικό προϊόν σε αντίθεση με πολλά χημικά γλυκαντικά που ακούμε πολλές φορές ότι κατηγορούνται για διάφορα πράγματα. Στην υγειά σας. Τα πιω και εγώ μετά. Γιατί δεν είναι μόνο για την παραλία, είναι και για την πόλη. Η στέβια γενικά συστήνεται πολύ. Τη συστήνουμε πολύ γιατί και κιλά μπορείς να χάσεις, αντικαθιστά τη ζάχαρη. Και σε συνδυασμό εδώ με τις κατηχίνες. Και πρέπει να μας πεις και τι να τρώμε όμως. Βέβαια, φυσικά, αυτά θα πούμε. Γενικά, κάτω από τον ήλιο και στην παραλία, το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι αντιλιακή προστασία. Αυτό το κάνει φυσικά το αντιλιακό μας, αλλά δεν θα μείνουμε εμείς εκεί, γιατί είμαστε έξυπνα κορίτσια. Θα πάμε παρακάτω. Πιο μέσα. Πιο μέσα, ακριβώς. Και θα κάνουμε αντιλιακή προστασία στο δέρμα μας με τροφές που τρώμε. Για να δούμε λοιπόν τι τρώμε, τι επιλέγουμε να φάμε στην παραλία. Ντομάτα. Την ντομάτα μπορούμε σε μορφή χυμού. Φυσικά, δηλαδή ένα Virgin Mary cocktail, αυτό που είναι με τον ντοματοχυμό, χωρίς το αλκοόλ. Χωρίς την Bloody, με το Virgin. Virgin Mary, έτσι, γι' αυτό το είπα. Θα είναι μια πολύ καλή λύση, γιατί προστατεύει το δέρμα μας ενώ κάνουμε ηλιοθεραπεία, ενώ κάνουμε μπάνιο. Το καρπούζι επίσης, που σε πολλές παραλίες υπάρχει φρουτοσαλάτα που περιέχει καρπούζι, βερίκοκο που περιέχουν β' καροτένιο και λικοπένιο. Αυτά είναι καροτενοειδή που βοηθάνε πάρα πολύ το δέρμα μας και γενικά τον οργανισμό και τα κύτταρά μας να μην γερνάνε. Πάμε στην επόμενη καρτέλα, το grapefruit που μπορούμε σε χυμό, το μάγκο. Τα αμύγδαλα, για όποιον δεν θέλει να τρώει φρούτα, μπορεί να τρώει αμύγδαλα, ανάλατα και ομά που τα λέμε και όλο το χειμώνα, αλλά και για το καλοκαίρι. 10 όμως. 10 με 12. Ναι, έχουν βιταμίνη Ε και αντιοξειδωτικές ουσίες. Επομένως, βάλτε τα στο πρωινό, βάλτε τα σαν ενδιάμεσο, σε ένα γιαούρτι το βράδυ μαζί με μέλι. Είναι εξαιρετική τροφή. Πάμε παρακάτω. Η μέντα που και ο δυόσμος που μπορούν να μπαίνουν πολύ στο φαγητό ή σε ποτά. Ναι, η μέντα. Μοχίτο. Μπράβο, το μοχίτο. Η φυσική μέντα και δυόσμος στο φαγητό μας, στη σαλάτα μας. Κάνουν πολύ καλό γιατί έχουν πολλές αντιοξειδωτικές βιταμίνες και το αβοκάντο βέβαια που το γνωρίζουμε γιατί έχει βιταμίνες α, σε, ε και προστατεύει το δέρμα από μέσα και έχει και τα ωμέγα λιπαρά. Στη συνέχεια, αυτές οι τροφές να πω ότι έχουν και πάρα πολύ νερό όπως και αυτές που ακολουθούν. Είναι πολύ σημαντικό να μην αφυδατωθούμε το καλοκαίρι. Γενικά το καλοκαίρι σίγουρα ανεβαίνει η θερμοκρασία, άρα χάνουμε περισσότερα υγρά από το σώμα μας γιατί υδρώνουμε. Πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία των υγρών τρώγοντας τροφές με περισσότερο νερό. Γιατί οι καφέδες δεν είναι νερό. Για κάθε έναν καφέ που πίνετε χρειάζεται ένα ποτήρι νερό για να αναπληρώσετε τα υγρά που χάσατε. Άρα βάζουμε τροφές με πολύ νερό, ειδικά για τις γυναίκες που έχουν κυταρίτιδα και κατακράτηση αυτό. Όπως είναι το αγκούρι, η ντομάτα, το καρπούζι, το πεπόνι, οι πιπεριές, το ροδάκινο, το καρότο και το γιαούρτι που έχει πάρα πολύ νερό. Δεν ξεχνάμε λοιπόν το νερό. Ένα καλό τρίκ για να πίνουμε πολύ νερό μες τη μέρα είναι κάθε φορά που τρώμε κάτι να πίνουμε μαζί και ένα ποτηράκι νερό. Σωστό. Νερό, νερό, νερό. Νερό, δηλαδή. Νερό, νερό που είναι πολύ σημαντικό. Και ας πούμε και τα όχι και ναι στα ροφήματα της παραλίας και γενικά του καλοκαιριού. Όχι είναι τα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη. Ναι είναι το κρύο πράσινο τσάι όπως αυτό που είπαμε που περιέχει στέβια και δεν έχει ζάχαρη. Όχι στους χυμούς με ζάχαρη. Ναι σε φυσικό χυμό χωρίς ζάχαρη και σε σκόνη κακάο σε παγωμένο νερό. Γιατί το κακάο έχει αντιοξειδωτικά. Ναι. Όχι στα αλκοολούχα όσο είναι δυνατό. Όχι στους παγωμένους καφέδες που τελειώνουν σε τσίνο, δηλαδή φρεντοτσίνο, τσίνο, όλα αυτά που είναι παχυντικά, ναι, στο νερό με στο ανθρακούχο νερό με γεύση και στους χυμούς λαχανικών. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.